Στον κύριε αδέρφια, Θεός να ευλογεί. Θέλω να με συγχωρέσετε αν έχω λίγο τρακ, μπερδεύομαι λίγο, δεν είμαι συνηθισμένος. Ο Θεός να ευλογήσει. Επιστολή προς Εβραίους θα ήθελα να διαβάσουμε, 1068 σελίδα, Ιώτα Β' κεφάλαιο, στο 25 εδάφιο, 1068, Ιώτα Β' Εβραίους, 25 εδάφιο μέχρι το τέλος. Προσέχετε, μη καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσατε το λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλών μάλλον εμείς, εάν αποστραφόμενοι το λαλούντα από τον ουρανό, του οποίου η φωνή τη γης άλευσε τότε, τώρα δε υποσχέθη λέγον έτι άπαξ, εγώ σύω ουχή μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό. Το δε έτι άπαξ δηλήτω σαλευωμένον τη μετάθεση ως χειροποίητο, διαναμείνωση τα μη σαλευόμενα, δια τούτο παραλαβώντες βασιλείας άλευτο, ασκρατώμεν τη χάρη, δια την οποία να λατρεύομεν ευαρέστως τον Θεό, με σέβας και ευλάβεια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ κατά αναλύσκων. Αλληλούια. Καιρό είχα αυτό το εδάφιο έτσι μέσα μου, διαβάζοντας, έτυχε αυτό τον καιρό να διαβάζω τους Εβραίους, και με κέντρισε πάρα πολύ τα προσέχετε του Κυρίου. Είναι κάποια σημεία τα οποία πρέπει, πιστεύω, να τα βάλουμε πολύ καλά έτσι μέσα στο μυαλό μας. Τα προσέχετε. Προσέχετε να μην καταφρονήσετε, δηλαδή να μην τον αποστρεφείτε, μην του γυρίσετε την πλάτη. Μην φτάσετε σε σημείο όπως αυτοί οι ανθρώποι πιο κάτω. Αν διαβάσετε, ο Μωυσής είχε φτάσει, λέει, στην έρημο του Σινά. Είχαν στρατοπεδεύσει εκεί και ξαφνικά ο Θεός του μιλάει και του λέει: έλα πάνω, θα σε επισκεφτώ. Αλλά θα πει στον λαό, λέει, να μην πλησιάσει. Ήρθε με πολύ δύναμη ο Θεός. Αν διαβάσουμε λίγο πιο πάνω, λέει ότι όλοι ήταν έντρομοι από αυτά τα οποία γινόντουσαν εκεί πάνω. Ακόμα και ο Μωυσής, ο τότε μεσίτης του λαού του Θεού. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είδαν τόσα πράγματα, και πιο πριν βγήκαν από την Αίγυπτο με δύναμη, είδαν θάλασσες να ανοίγουν, αποστραφήκαν το δούλο του Θεού. Του πήγαν κόντρα πολλές φορές. Ακόμα και δύο του αδερφοί. Του πήγε κόντρα ο λαός. Μετά όταν κατέβηκε από το όρος, τους είδε, λέει, να έχουν βάλει εκεί, να έχουν φτιάξει θεούς άλλους. Και θα λέγε κάποιος, μα είδαν τόσα πολλά πράγματα και ακόμη γυρνάνε στα οπίσω. Και δεν μιλάμε για ένα μικρό πτέσμα, έτσι. Μιλάμε για βαριά πτέσματα. Αμαρτίες, μόνιμες. Μέσα τους δεν είχε φύγει τίποτα. Ήταν όλα πρόσκαιρα, μία έτσι ο ενθουσιασμός. Και μετά με το που πέρναγε ο ενθουσιασμός, πάλι στα ίδια. Άρα γυρίσαν την πλάτη στον δούλο του Θεού, στο μεσίτη του Θεού εκείνη την εποχή. Και ο Θεός βέβαια έρθε δυνατά πάνω σε αυτούς. Αυτοί, λέει, όλοι άφησαν τα κόλλα τους, λέει, στην έρημο. Άλλους, λέει, άνοιξε γη και τους κατάπιε. Όποιος πήγαινε κόντρα στο δούλο του Θεού, ο Θεός ερχόταν με δύναμη. Και μπορούμε να πούμε ότι φαίνεται σκληρό, αλλά αυτό ήταν. Είχαν να κάνουν με τον Θεό, με τον Κύριο των δυνάμεων, και δεν μπορούσαν να παίζουν, γιατί είχαν δει. Είχαν ζήσει. Γι' αυτό μας λέει και εμάς, λέει, προσέχετε, μην καταφρονήσετε το λαλούντα, δηλαδή τον Κύριο. Διότι αν εκείνοι, λέει, απέφυγον καταφρονήσατε το λαλούντα προς αυτούς, επί της γης, το Μωυσή δηλαδή, πολλό μάλλον εμείς, αν προστραφούμε το λαλούντα από τον ουρανό, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, αδερφιά. Ο οποίος ήρθε από τον ουρανό, δεν ήταν ένας άνθρωπος. Μυστήριο, λέει ο Παύλος, ήταν. Ένας Θεός, ο Θεός βασικά, έγινε άνθρωπος. Και το ομολογεί και ο ίδιος. Λέει, είναι ένα μυστήριο. Δεν λέει, δεν ξέρω τι να σας πω. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Για ποιους? Για εμάς. Που όχι μία φορά μόνο του γυρίσαμε την πλάτη, συνεχώς του γυρνάμε την πλάτη. Αλλά έχουμε μεσίτη τώρα, έναν καλό μεσίτη, ο οποίος δια του αίματός του μας καθαρίζει, μας αγιάζει ενώπιον του Θεού. Εάν τότε αυτοί πάθαν τόσα πράγματα, γιατί αποστρεφόντουσαν σαν έναν άνθρωπο, το Μωυσή, πόσο μάλλον εμείς, αδέρφια, αν γυρίσουμε την πλάτη στον Κύριό μας. Και μιλάει βέβαια για το τέλος. Που θα χάσουμε την ψυχή μας, εάν πάμε έτσι. Ο Θεός έρχεται να επενθυμίσει εδώ στους Εβραίους, το οποίο τη φωνή, λέει, τη γη σάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη έτη λέγον ότι εγώ, έτη άπαξ εγώ σύω όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό. Θα φύγουν τα πάντα, αδέρφια. Λέει κάπου στον Ισαΐα, αν θυμάμαι καλά, ότι θα τυλίξει σαν βιβλίο, λέει, τα πάντα. Τότε είχαν πάπυρους, δεν είχαν βιβλία. Θα τη λήξει. Έχουμε να κάνουμε αυτόν τον Θεό. Αλλά μέχρι τότε ο Θεός κάνει χάρη σε όλους μας, μας προσμένει, μας ελεεί,
μας μιλάει, αλλά το μεγαλύτερο πράγμα είναι οι προτροπές του και πρέπει να τις παίρνουμε πολύ σοβαρά, διότι λέει «Δια τούτο ρελ παραλαβώντες βασιλεία ανασάλευτο». Πιάς την, μη την αφήσεις να φύγει, έχεις τώρα τον καιρό, θα έρθει η μέρα. Και αυτό έτσι μου είχε πει πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή μου. Παλιά εγώ πήγαινα, ξέρετε, όταν ερχόμουν στην Αθήνα, επισκεφτόμουν μία εκκλησία, μετά πήγαινα σε μία άλλη, πήγαινα σε μία άλλη. Θα έρθει η μέρα, αδέρφια, που δεν θα υπάρχουν γι' αυτό. Ούτε το παλαιό Φάληρο θα υπάρχει, ούτε η Ριζούπολη θα υπάρχει, ούτε η Κεντρική θα υπάρχει, και αυτοί που θα έχουν μείνει κάτω θα ψάχνουν. Και δυστυχώς θα κλάψουν πικρά αυτοί. Και δεν θέλουμε να είναι κανένας από εμάς αυτούς. Μη γέννητο. Άρα σήμερα ας αρπάξουμε, λέει ο Θεός, τη βασιλεία την ασάλευτο. Δεν σαλεύεται, τα άλλα θα σαλευτούν όλα. Οι ιδέες, οτιδήποτε έχει ο κάθε ένας άνθρωπος. Βλέπετε σήμερα 1000 σχίσματα, εμείς έτσι, εμείς. Θα φύγουν αυτά, αδέρφια. Αλλά ένα άλλο που πρέπει να δούμε είναι ότι πώς θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Θα μπούμε ως διαπυρός. Ο Θεός μας προτρέπει δια των πυλώνων, λέει, να μπούμε. Να χτίσουμε δηλαδή τα σπίτια μας αυτόν τον καιρό τώρα που έχουμε τα πνευματικά με καλά υλικά. Όχι με ό,τι βρούμε, με ξύλα, με αυτά, γιατί θα έρθει ο σεισμός και θα φύγουν αυτά όλα. Θα καούν. Τα σαλευόμενα, τα χειροποίητα, όλα αυτά τα οποία εμείς βάζουμε στο μυαλό μας πολλές φορές και χτίζουμε με αυτά, θα φύγουν και θα μείνουμε έκπληκτοι. Άρα ο Θεός να μας φυλάει. Σήμερα, εγώ αυτό έτσι έχω μες στην καρδιά μου, σαν αυτό πήρα και εγώ ίδιος προσωπικά, ότι πρέπει να προσέχω τη βασιλεία του Θεού, τον χρόνο που μου έχει δώσει ο Θεός αυτή τη γη, να τον πάρω, να το διαχειριστώ σωστά, με σωστά υλικά, γιατί ο Θεός θέλει να μπούμε πλουσίως. Ο Θεός δεν θα μας αφήσει έτσι, αδέρφια. Συνεχίζει και λέει: «Δια τούτο παραλαβώντας βασιλεία ανασάλευτο, ας κρατώμεν τη χάρη. Και κρατώντας τη χάρη, την οποία λάβαμε, δια της οποίας θα λατρεύουμε», λέει, «βαρέστος τον Θεό». Η χάρη του Θεού. Χάρη του Θεού έγινε όταν μας έσωσε. Χάρη του Θεού είναι που μας δίνει δύναμη να αποφεύγουμε τις κοσμικές επιθυμίες. Όλη αυτή η χάρη που κάνει ο Θεός καθημερινά, έκανε και συνεχίζει να κάνει, είναι για ένα σκοπό. Για να τον ευαριστούμε κάθε μέρα που ζούμε. Να είμαστε βάρεστοι ενώπιον του. Και από τη στιγμή που θα γίνουμε έτσι, δεν θα μείνει μόνο εκεί. Θα τον λατρεύουμε, λέει, βαρέστος τον Θεό με σέβας και ευλάβεια. Σέβας, με εδώ δηλαδή. Θα ερχόμαστε με προσοχή, όμορφα. Αλλά και με ευλάβεια. Δηλαδή η πράξη του λόγου του Θεού κατά πάντα. Ό,τι έκανε ο Χριστός μας. Εισακούστη, λέει, δια την ευλάβεια αυτού. Έγινε δηλαδή τι. Όλους εμάς μας κέρδισε γιατί είχε αυτή την ευλάβεια. Εκεί θέλει να μας πάει και ο Θεός. Και θα δείτε και την Εκκλησία να γεμίζει, θα δούμε και τις οικογένειές μας να αλλάζουν, γιατί θα βλέπουν εσένα που είσαι ευλαβής και θα λένε «Είναι ο Θεός μαζί του». Τώρα βλέπω και από μένα καμιά φορά, στους δικούς μου, κάνω τα λάθη μου, σαν άνθρωπος, και δεν έχω καταφέρει να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, αλλά έτσι μας θέλει ο Θεός όλους. Μας θέλει ο Θεός έτσι. Με την ευλάβεια, λέει, αυτού κέρδισε τους πάντες. Δόξα, Κύριε. Και συνεχίζει και τελειώνει ότι ο Θεός ημών είναι πύρ κατά αναλύσκων, αδέρφια. Ο Θεός μας είναι πολύ δυνατός. Και το φανερώνει, λέει, δεν είναι ένας θεούλης. Έτσι, όπως έλεγε ο αδερφός ο Γιώργος κάποιες φορές, δεν είναι ο Χριστούλης. Είναι ο Πατέρας, ο Παντοκράτορ. Είναι ο Θεός ο δυνατός. Και πρέπει να προσέξουμε, μην έρθει σε εμάς η μέρα εκείνη δύσκολη και να φανερωθεί αυτός ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Μας αγάπησε τόσο πολύ, θυσίασε τον Υιό του τον ίδιο. Πέρασε τόσα πολλά και για μένα, να σας πω, το πιο περίεργο που μου φάνηκε όταν πίστεψα ήταν ότι και η Σταύρωση και η Ανάσταση, αλλά ιδιαίτερα έγινε άνθρωπος, ο Θεός. Μα πώς το έκανε αυτό? Τι βρήκε πάνω μας? Εμείς μια ζωή ήμασταν απέναντί του. Και ειδικά εμείς που ήμασταν εθνικοί, τίποτα δεν αξίζαμε. Ούτε κατά σάρκα, ούτε από του Αβραάμ παιδιά ήμασταν, ούτε τίποτα, ούτε πιστεύαμε. Εντελώς άσχετοι με το θέλημα του Θεού. Και όμως έκανε χάρη και σε εμάς και σε όλο τον κόσμο και μας ευλόγησε. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να προτρέψω σήμερα είναι, αδέρφια, να αρπάξουμε τη βασιλεία του Θεού. Να μείνουμε σταθεροί στον αγώνα που μας έβαλε και να ευχαριστούμε τον Θεό για τους δούλους του Κυρίου, οι οποίοι κεφάλι τους έχουν τον Χριστό. Αμήν. Ο Θεός να σας ευλογήσει πάρα πολύ.